Coach, καλώς όρισες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Καλώς σας βρήκα. Σε αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο από χρόνια, ίσως να φταίει και το επίθετο που τελειώνει σε Άκης. Είναι αλήθεια. Ο παππούς μου πρέπει να έχει περάσει από εδώ, όταν ήρθε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Οπότε βγαίνοντας στον Πειραιά, επειδή το λέγανε Γιάννη, τον είπανε Γιαννάκη. Α, είναι αληθινή ιστορία αυτό. Και βέβαια με κολακεύει αυτό εμένα, γιατί με τον Γιαννάκη θα είμαι πάντα μικρός. Αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε βλέπουμε να είσαι πάντα μικρός και έχω την αίσθηση προσωπικά εγώ και άλλοι νομίζω ότι θα μπορούσες να παίζεις και τώρα. Α, όχι βέβαια. Να παίζω, όχι. Όχι, είμαι, στο ίδιο είμαι προπονητής, οπότε αυτό είναι κάτι που με γοητεύει. Οπότε είμαι καλά, μια και είμαι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή λόγω του ότι έχουμε και το Γιαννάκης Academy με τα παιδάκια εδώ από το Ηράκλειο και γενικά από την Κρήτη. Είναι έχουμε από το Μεσαρά παιδιά, έχουμε από την Ιεράπετρα, είναι πολύ ωραίο. Υπάρχουν παιδάκια που έχουν δυνατότητες. Ελπίζουμε να τα σπρώξουμε, να αγαπήσουν περισσότερο το σπορ. Αυτός είναι ο στόχος το ΚΑΜΠ και συγχρόνως να τους βοηθήσουμε να δουν με ένα διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι. Γι' αυτό όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Καράτζη, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και φίλος μου, ο οποίος μας στηρίζει. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και την οικογένειά του φυσικά. Βέβαια, έχουμε την τύχη να παίζει και η Εθνική Ελλάδος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εδώ των νέων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί μια και μου δίνεται η ευκαιρία να έρχομαι να βλέπω τα μπάτς. Τα παιδιά μας έχουν προσόντα, αυτό είναι δεδομένο και χαίρομαι γι' αυτό. Και βέβαια, σε ένα μήνα από τώρα η Εθνική θα έρθει και εδώ, η Εθνική των Ανδρών, με τον MVP του NBA. Δεν μας συμβαίνει συχνά αυτό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ουσιαστικά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή με βάση τον τίτλο που πήρε, ναι, θα είναι στο Ηράκλειο. Και βασικά το σημαντικότερο θα είναι στην Εθνική μας, στην Κίνα, στο μπάσκετ. Αυτό που είπα πριν, αν θυμάστε, ότι πραγματικά αυτό ψάχνει η Εθνική Ομάδα. Έχει υλικό το οποίο μπορεί να το ζηλεύανε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Νομίζω ότι αν μπορέσει να καταφέρει τα παιδιά να βρουν τις συνεργασίες τους, να είναι αρκετός ο χρόνος ώστε να βρουν τις συνεργασίες τους, νομίζω ότι μπορούμε να χαρούμε ωραίο μπάσκετ. Και βέβαια το να έχουμε τον MVP τον Γιάννη, το δικό μας τον Γιάννη, όπου έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει. Χαιρόμαστε γι' αυτό, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά για αυτόν και για την Ελλάδα μας. Ένα τίτλο με την Εθνική. Ο Γιάννης. Γιατί όχι, μα αυτό λέω και εγώ, ότι αν τυχόν πραγματικά βρούμε τον τρόπο να συνεργάζονται τα παιδιά και να έχουν πάθος για την ομάδα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να χαρούμε μεγάλες επιτυχίες και όχι μόνο μία.